Με τα νέα θα ξεκινήσουμε, που είναι η εφημερίδα που έχω μπροστά μου. Ε, Δινό, πάμε. Έλα. Φύγαμε. Θα τη λίγο, έλα. Α, να τη Έλα, σηκώνω εγώ. Εδώ, κάτσε, να οργανωθούμε. Οκ, <laughs> okay, είμαι εκεί. Okay. Δι... Ε, ε, τι θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, διπλή παρέμβαση, επιδότηση φυσικού αερίου, επιταγή ακρίβειας και επεξηγή και, τα, και τις δύο παροχές αυτές που θα ξεγλυθούν στη ΔΕΘ. Ο Λεύθερος Τύπος στην πρώτη του σελίδα λέει ευκαιρίε για σύνταξη με νέε αποδοχές. Με ηγέτη τον Γιάννη για, για ε, Eurobasket, ε, κερδίσαμε χθε. Ε, το ναι, ξέρεις, με το Βέλγιο. Σαν να κατάμε στο ΆΚΑ μέσα, με σημαίε, με όλα αυτά. Μπράβο στα παιδιά της εθνικής μας. Πράκτορες του διαβόλου, φταίνε για τις χειροπέδες και εξυχνίαση. 7 χρόνια μετά το αποτρόπαιο έγκλημα στην Έγινα. Λοιπόν, Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών που λέει «Στο έλεος της εσχροκέρδειας, με τις πλάτες της κυβέρνησης, οι ηλεκτροπαραγωγοί εκτοξεύουν την χοδρική ρεύματο. Νέο ρεκόρ σήμερα με 697 -7 ευρώ ανά τώρα. Να δούμε τι λέει και η Δημοκρατία στην πρώτη τη σελίδα. Διώχνουν νύχτα 100 αεροπόρου, λέει η Δημοκρατία. Ε, ο σκούφο πρόδωσε τον δολοφόνο τη Έγινα. Είναι ένα έγκλημα που ξηχνάστηκε 7 χρόνια ναι. μετά. Και πάλι ένα μπράβο στην εθνική μα, όπου λέει η Εθνική Φουλ, για το παγκόσμιο. Πάμε στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Στο πρωτοσέλιδο σήμερα λέει, στη μέγενη του ίσπραξη οι οφειλέτε του δημοσίου. Σε ποια στοιχεία θα έχουν πρόσβαση οι 1.100 ελεγκτές τη νέα υπηρεσία. Mm -hmm. Η κόντρα λέει, Βόμβες μεγατόνων στην εξεταστική. Σε κατάσταση απομόνωση όλη η κυβέρνηση. Συνεχίζω με την εφημερίδα Εστία που λέει. Στο μικροσκόπιο του Διεθνούς Παράγοντος η ελληνική πολιτική αστάθεια. η φρασει του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές είναι τρίμηνη πολιτική περιπέτεια προβληματίζει τις αγορές. Στο επίκεντρο ο εκλογικός νόμος το καμπανάκι που κτύπησε ο φίλος Χιούγκο Ντίξον στο Reuters. Να σα ευνηδιάσω λίγο όμω είναι το Τι? θέμα που μα έλεγε: Εδώ έχει κόντρα. Ποιε αυξήσει αναμένονται στα τρόφιμα από το Σεπτέμβριο. Α, Αυτό που λέγαμε ότι θα το ναι. δούμε για να τιμήσει τα ράφια που καθημερινά mm -hmm. ο κόσμο πάει και βλέπει άλλε τιμέ. Την Εσπρέσο, κυρία μου. Έλα, πάμε. Λέμε, ε, εδώ Εσπρέσο τον έκαψε ως κούφος το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και πριν. Για το έγκλημα στην Αίγυπτο. Καρφώθηκε από το DNA του. 7 χρόνια μετά το διπλό φρικιαστικό έγκλημα στην Αίγυπτο, ο Αλβανό δράστη πιάστηκε με βερμούδα στη Μάλτα. Και έβλεπα στο δελτίο του Open χθε ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπος, η λία του, του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν 800.000 ευρώ από σπίτι. 800.000 ευρώ. Χτύπησε ε, την ε, γυναίκα και τον ανιψιό τη, του έκαψε ζωντανού, και κατάφερε να πράξει από το σπίτι 800.000 ευρώ. Ένα φρικτό έγκλημα. Η Star Press λέει: Συνελήφθη ο εξορκιστή στο πρώην κέντρο διασκέδαση ο χώρο των μακάβριων τελετών. Χαίρομαι και πανηγυρίζω που με αξίωσε ο Θεό να συλληφθώ. Λόγια, ε, άλλο ένα μεγάλο θέμα: Του έφαγαν λέει τα άγρια σκυλιά. Μία υπόθεση με μία οικογένεια και έναν πατέρα που προσπάθησε να σώσει το παιδί του. Έχουμε Αλλά και τα δύο του και θα τα δούμε. Σε ναι, είναι ναι, πολύ λίγο,